Θεωρώ ότι το σημερινό παιχνίδι εξελίχθηκε ακριβώς όπως το είχαμε σχεδιάσει. Ξέραμε πώς θα κινδυνεύσουμε σε αυτό το γήπεδο. Είχαμε λάβει όσο το δυνατόν καλύτερα τα μέτρα μας και μιλάω για τα στημένα. Τελικά δεχτήκαμε δύο γκολ από στημένα και από αδράνειες της άμυνας. Το αποτέλεσμα για μένα είναι πολύ άδικο για την ομάδα μου. Δεν νομίζω ότι και στον άλφο στην εξέλιξη να περίμενε πως θα ανατραπεί το παιχνίδι και θα γίνει άσος, θα κερδίσει ο Ερμής. Έτσι όπως εξελίχθηκε, το Χ ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Διότι αν θυμηθείτε, ένα λεπτό πριν δεχτούμε το 3-2, είχαμε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία που θα γινόταν το 2-3 με μια απλή πάση. Νομίζω ότι τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό σήμερα. Ήμασταν αρκετά καλοί στο γήπεδο. Αντιμετωπίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το ξέραμε. Και θα πρέπει στο μέλλον να οργανωθούμε καλύτερα, μια που είναι γνωστά τα προβλήματα που περάσαμε, και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη για να φτάσουμε σε αποτελέσματα επιθυμητά και ανάλογα το ονόματος της ομάδας μας. Καλή συνέχεια στον Ερμή. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και θα τα πούμε στο δεύτερο γύρο. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής, ότι είχα κάνει και κάποιες δηλώσεις πριν το παιχνίδι και είχα αναφέρει ότι η Ρόδος είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκα στο 100%. Χωρίς καμία υπερβολή είναι ο καλύτερος αντίπαλος που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Μια ομάδα καλά δουλεμένη, μια ομάδα που είχε ταυτότητα μέσα στο γήπεδο. Μας έδωσε κάποιο χώρο και ήταν πολύ επικίνδυνη, ειδικά στην κόντρα επίθεση, με πολύ καλούς και ποιοτικούς παίχτες. Από εκεί και πέρα, για μας, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι ίσως με τη ροή του παιχνιδιού το πιο δίκαιο αποτέλεσμα να ήταν το Χ. Εγώ σε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αξίζουν τα παιδιά μου, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και σίγουρα αυτό που θέλω να αναφέρω και δημόσια είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη βοήθεια και από τα παιδιά που έρχονται από τον πάγκο. Που αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Ερμής έχει βάθος σαν ομάδα και αυτό μας ευχαριστεί. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο συνάδελφο, να του δώσω συγχαρητήρια για τη δουλειά του. Γιατί πραγματικά το λέω μια φορά ότι ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Και από εκεί και πέρα εμείς κοιτάζουμε τη συνέχεια που είναι το επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας. Για δεύτερο στιγμό παιχνίδι, η ομάδα σας κερδίζει ουσιαστικά στην τελευταία φάση του μάτς. Αυτό βγάζει και μέτα τον νικητή. Εντάξει, σήμερα η ανατροπή ήταν πολύ μεγαλύτερη σχέση με αυτό που έγινε πριν από μια εβδομάδα στα Χανιά. Αυτό το μόνο που μπορώ να αναφέρω για αυτό το κομμάτι είναι ότι τα παιδιά σίγουρα δεν παρατάνε τα παιχνίδια. Αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Δείχνουμε ότι σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε μέχρι και το τελευταίο λεπτό παλεύουμε για την νίκη. Κάποιος θα πει ότι ίσως είναι και τύχη. Για μένα η τύχη είναι όταν η προσπάθεια συναντήσει τη συγκυρία. Τα παιδιά προσπαθούν πολύ, η ευκαιρία έρχεται και γίνεται το γκολ. Ναι, είμαστε και τυχεροί, αλλά το παιχνίδι δεν το παρατάμε μέχρι το 90 όπως το κάναμε και σήμερα. Και γι' αυτό δικαιωνόμαστε. Εμείς είναι μόνος πρώτος πλέον μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής. Αλλάζουν οι στόχοι της ομάδας. Ποιοι είναι οι στόχοι? Πάει για πρωτάθλημα η ομάδα? Υπάρχει τόσο έστω στην άκρη του μυαλού σας? Εμείς το μόνο που κάνουμε, δεν βάζουμε τέτοιους στόχους. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Έχουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική. Έχουμε μια ομάδα που κάθε μέρα προσπαθεί για το καλύτερο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε Κυριακή, να προσπαθούμε για το καλύτερο και σε οποιοδήποτε παιχνίδι και να μπαίνουμε να διεκδικούμε τη νίκη. Το που θα μας οδηγήσει όλο αυτό δεν ξέρουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και καλύτερη από την περσινή. Αν θα μας οδηγήσει κάπου, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Το μόνο που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα. Υπάρχει δηλαδή στο μυαλό του Ερμής Ζωνιάνου αυτό, γιατί όπως είπατε, βλέπουμε το βάθος. Βλέπουμε μια νοοτροπία νικητή. Να μην παρατάει τα παιχνίδια. Πού μπορεί να τον οδηγήσει αυτό, και ενώ είναι πολύ νωρίς βέβαια, μπορεί να τον οδηγήσει κάπου ψηλά? Υπάρχει αυτό στο μυαλό σου καθόλου, χωρίς να σημαίνει ότι πετάτε στα σύννεφα ή ότι? Όχι. Αποτελεί αυτό το σκοπό? Όχι, δεν υπάρχει στο μυαλό μας. Εμάς αυτό που μας κρατάει είναι η κάθε νίκη για να πάμε στην επόμενη. Όταν κερδίζουμε και πηγαίνουμε στην επόμενη, παίρνουμε δύναμη για να δουλέψουμε καλύτερα στην καθημερινότητά μας
και αυτό να μας ανεβάσει επίπεδο. Το πού θα φτάσουμε δεν ξέρουμε. Ξαναλέω, στο δικό μου μυαλό σίγουρα δεν υπάρχει. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είμαστε καλά κάθε Κυριακή και να μπαίνουμε στο 100% και υγιείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Όλους να είστε καλά.